Τελευταία ευκαιρία για διευρυμένη συνεργασία στις δημοτικές εκλογές θα έχουν αύριο Διοικοδησή, με την Πιντάρου να αποφασίζει τη Δευτέρα. Σφήνα στο ναυάγιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων μπήκε η Εζεκία Παπαϊωάννου, η οποία προσφέρει στο δίκο το Στρόβολο και τη Λεμεσό, με το κόμμα του κέντρου ωστόσο να κινείται με βήμα σημειωτών. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ποιος θα αναμετρηθεί απέναντι στον Ανδρέα Κωνσταντίνου στον Δήμο Λευκοσίας. Ακέλ και Δίκο δεν έχουν καταλήξει σε υποψήφιο κοινή αποδοχή, ο οποίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρέπει να προέρχεται από το Δίκο, είτε να είναι υποψήφιος με κεντροδεξιό προφίλ. Γρίφος παραμένει και ο Δήμος Στροβόλου, που φαίνεται να κλειδώνει συνεργασία Δυσίδηπα με τον Χρήστο Τσιγκή. Σε περίπτωση συμφωνίας Ακερδίκο, επικρατέστρε όνομα είναι αυτό του Σταύρου Σταυρινίδη. Ας το παρά ένα ταυρούν Δυσίδικο, υποψήφιος θα είναι ο Μιχάλης Δαμιανού. Αντιθέτως, σε Λεμεσό και Λάρνακα, δεδομένη θεωρείται συνεργασία Κέλδικο. Απέναντι στον Γιάννη Αρμεύτη, ο Δυσί θα ρίξει τον Νίκο Νικολαίδη, και απέναντι στον Ανδρέα Βύρα, η Πιντάρου βρίσκεται μεταξύ του Παρχιακού της Θεολόγου Μανώλη και του Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Ταουξή. Στην Πάφο, απέναντι από τον Φέδωνα Φέδωνος, θα αναμετρηθεί η έπαρχος Μέρη Λάμπρου. Άρωμα Γυναίκας θα έχουν εκλογές για το Ακέλ σε Λακατάμια με την Φωτούλα Χατσίπαπα και στα Πολεμίδια με την Μαρία Σουτσί. Το μόνο πεδίο στο οποίο απέδωσε καρπούση συνεργασία Δυσίδικο είναι αυτό των περιφερειαρχών. Σε Λευκοσία με τον Κωνσταντίνο Γιορκάτσι, Λάρνακα με τον Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος στηρίζεται και από το ΑΚΕΛ, και Αμόχωστο με τον Γιάννη Καρούσο. Το ΑΚΕΛ βρίσκεται κοντά στην απόφαση να στηρίξει για την θέση του περιφερειάρχη Λευκοσίας τον Ανδρέα Σιώτη, ενώ Δυσί κατεβαίνει στη Λεμεσό με τον Διόσηφ Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Δημητριάδη. Καραμπόλα για το Δίκο στην Πάφο, όπου σφήνα στην απόφαση για στηρίξη του Χαράλαμπου Πιτοκοπίτη, μπήκε υποψηφιότητα του πρώην Υπουργού Χρήστου Πατσαλίδη.